Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα και να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας αυτής, γνωρίζοντας πόσο κόπο έχουν καταβάλει, ώστε έτσι να προκύψει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η σημερινή μου εισήγηση θα κινηθεί σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο του λόγου και της εικόνας. Θα προσπαθήσω στο επίπεδο του λόγου να φωτογραφήσω κι εγώ κάποιους από τους Γερμανούς αξιωματικούς, επιχειρώντας να δώσω σε αυτούς τους αξιωματικούς που υπηρέτησαν στην Θεσσαλονίκη της περίοδου της κατοχής Σάρκα και Οστά. Και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω πάρα πολύ γρήγορα μια σειρά φωτογραφιών, επιχειρώντας μέσα από αυτές να μην απομακρύνω το βλέμμα μου από τον πόλεμο, αλλά να παρουσιάσω τον ίδιο τον πόλεμο. Ξεκινώ με ένα παράθεμα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, το χωριό Χορτιάτης, που απέχει ελάχιστα από τη Θεσσαλονίκη, καταστρέφεται από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, ως αντίπεινα για το θάνατο ενός Γερμανού υπαξιωματικού σε ενέδρα, την ώρα που πήγαινε μαζί με δύο Έλληνες του οργανισμού ίδρευσης για να απολυμάνουν το νερό της τοπικής δεξαμενής. Τα σπίτια πρυπολούνται και όσοι κάτοικοι δεν σφαγιάζονται στους δρόμους, οδηγούνται σε ένα φούρνο για να καούν ζωντανοί. Ελάχιστοι κατορθώνουν να διαφύγουν. Μισόν αιώνα αργότερα, η θηριωδία αυτή σκιάζει το παρελθόν μιας από τις πλέον εξέχουσες φυσιογνωμίες της αυστριακής, αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζάκσον Ριπάλντο δέχεται να βοηθήσει μια επιτροπή αυστριακών συναδέλφων του στη διαρεύνηση της υπόθεσης. Η αποστολή αυτή θα τον φέρει στην Ελλάδα και στην Αυστρία, τελευταίο σταθμό της προσπάθειάς του να ανακαλύψει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τις κατηγορίες κατά του Βάλτχαϊμ, τις οποίες ο ίδιος αρνείται επίμονα. Με τον τρόπο αυτόν, ο γνωστός ελληνιστής Έντμουντ Κίλι συνόψιζε στο οπιστόφυλλο την κεντρική ιδέα που τον ώθησε να δημοσιεύσει στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το γνωστό βιβλίο του με τον εύγλωτο τίτλο «Some Wine for Remembrance», που στα ελληνικά τυπλοφορήθηκε «Η σιωπηλή κραυγή της μνήμης, Χορτιάτης 1944». Μέσα από 5 μυθιστορηματικές αφηγήσεις, ο συγγραφέας επιχειρεί να αναστοχαστεί γύρω από τα γεγονότα της κατοχής στη Θεσσαλονίκη και να αναδείξει τον βαθμό εμπλοκής του τακτικού γερμανικού στρατού σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων αποτρόπιων πράξεων κατά του άμαχου πληθυσμού, με αποκορύφωμα τον εκτοπισμό και την εξόντωση 45.000 Ελλήνων Εβραίων της πόλης και την εκτέλεση 146 αμάχων του Χορτιάτη στις 2 Σεπτεμβρίου 1944. Ο ήρωάς του, δημοσιογράφος, παίρνει συνεντεύξεις στη Θεσσαλονίκη και στη Βιέννη με σκοπό να αποτινάξει το πέπλο της λύθης, να κινητοποιήσει τη μνήμη και να διακριβώσει τον ρόλο αξιωματικών της Βέρμαχτ σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που μεταπολεμικά οι δράστες όχι μόνο ενσωματώθηκαν στο κράτος της συνέχειας, αλλά και αναδείχθηκαν σε ύπατα αξιώματα. Από την άποψη της πλοκής για την αναζήτηση ενός καλά κρυμμένου μυστικού, ο Κίλι θυμίζει το έργο αναφορά στο χώρο του ιστορικού μυθιστορήματος του Ρόμπερτ Χάρις, «Fatherland». Οι ήρωες των δύο συγγραφέων θα λυτρωθούν ανακαλύπτοντας την αλήθεια. Μόνο που στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο Κίλι δεν χρειαζόταν να στήσει ένα υποθετικό σενάριο, αλλά αρκούσε να ανασυγκροτήσει το φθαρμένο ψηφιδωτό, τοποθετώντας μία-μία τις χαμένες ψηφίδες. Ολοκαύτωμα, Χορτιάτης, Αρσακλή, αξιωματική στην υπηρεσία πληροφοριών της ομάδας στρατού Ε, Βιέννη, καγκελάριος της Αυστριακής Δημοκρατίας και μετέπειτα γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Κουρτ Βάλτχαϊμ ήταν ένας από τους δεκάδες αξιωματικούς του γερμανικού στρατού που θύτευσαν στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος μεταπολεμικά συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας για λόγους που ο ίδιος σίγουρα δεν επιθυμούσε. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων συνέχισε να χαίρει της εκτίμησης της λιμοσύνης, παραμένοντας μακριά από αυτού του είδους τα ανεπιθύμητα φώτα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Με αυτές τις, με δύο τέτοιες εξαιρετικές εξαιρέσεις θα επιχειρηθεί μια πρώτη επιστροφή στο παρελθόν της κατοχικής Θεσσαλονίκης, ώστε να περιγραφούν στο μέτρο του δυνατού τα έργα και οι μέρες Γερμανών αξιωματικών, αλλά και να αναζητηθούν τα ίχνη τους στον μεταπολεμικό κόσμο. Εκείνος που με βεβαιότητα άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του πάνω, θα μπορούσε να πει κανείς, στο ελληνικό χιόνι της ψυχροπολεμικής περίοδου, ήταν ο γνωστός Βερολινέζος διδάκτορας συνομικής Max Merten. Πριν αφηχθεί στην Ελλάδα, είχε διατελέσει δικαστικό σύμβουλο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπήρξε φοιτητής στο νομικό σεμινάριο της Εθνικοσοσιαλιστικής Ένωσης Δικαστών, όντας μέλος του κόμματος από το 1937, για να αναλάβει σε στρατιωτική διοίκηση Θεσσαλονίκης Αιγαίου από τον Αύγουστο του 1942 μέχρι τον Μάρτιο του 1944, τον τομέα της πολιτικής διοίκησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, φέροντας το βαθμό του λοχαγού. Η άμεση, ενεργή και αποφασιστική συμμετοχή του στην εφαρμογή της τελικής λύσης, που οδήγησε στον αποδεκατισμό μίας από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες των Βαλκανίων, όπως επίσης στη διαρπαγή των περιουσιών των εκτοπισμένων, σε αγαστή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του στρατού, αλλά και με πρωτοκλασσάτα στελέχη του ελληνικού δοσιλογικού πάνθεου, έχει αποδειχτεί πέρα πάσης αμφιβολίας. Οι υπογραφές Merten, που έφεραν οι διαταγές των αντισημιτικών μέτρων από το Φεβρουάριο του 1943, αφορούσαν το τυπικά υπηρεσιακό σκέλος της γερμανικής στρατιωτικής γενοκτονικής γραφειοκρατίας, αλλά ο ρόλος του σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί, πως περιορίστηκε στην παροχή αυτού του είδους των διοικητικών διευκολύσεων στους απεσταλμένους του Άιχμαν, όπως μεταπολεμικά ο ίδιος επαναλάμβανε. Το τέλος του πολέμου έδωσε σχετικά γρήγορα την ευκαιρία στον Merten να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα, ασκώντας αυτή τη φορά τη δικηγορία για χάρη του κράτους δικαίου και σύμφωνα με τις επιταγές της δημοκρατίας. Αφού εργάστηκε για κάποιο χρονικό διάστημα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, φρόντισε να αναμειχθεί στην πολιτική, αντιλαμβανόμενος την πολιτική ως ανάχωμα προστασίας, σε περίπτωση που μελλοντικά χρειαζόταν να προσφύγει σε αυτό. Και δεν είχε άδικο. Ήταν άλλωστε νοπή στη μνήμη του η προνομιακή μεταχείριση που είχε τύχει το 1946, όταν, κρατούμενος στον Ντάχαου, κινδύνευσε άμεσα να εκδοθεί από τους Αμερικανούς στην Ελλάδα. Εκείνο που απέτρεψε τότε την έκδοσή του ήταν η άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί την παράδοσή του, με το επιχείρημα πως δεν επρόκειτο για κάποιον εγκληματία πολέμου, αλλά για εκείνον που είχε επιδείξει άψογη διαγωγή και είχε προσφέρει αντάξιες υπηρεσίες στη χυμαζόμενη κατεχόμενη χώρα. Η αρνητική αυτή εξέλιξη για την απόδοση της δικαιοσύνης ήταν το προανάκρουσμα όσων έμελε να επακολουθήσουν. Σηματοδότησε με άλλα λόγια την πρόταξη του πολιτικού συμφέροντος σε βάρος της δικαίωσης των θυμάτων, επιτρέποντας στους πολιτικούς και όχι στη δικαιοσύνη να αποφασίσουν για την υπόθεση Merten, όπως εύστοχα έχει επισημάνει η Σούζαν Σοφία Σπηλιώτη. Από την εποχή ακόμα της επιστροφής του Merten στην Ελλάδα, για να παραστεί μάρτυρας υπεράσπισης του δεξιού χεριού του στην κατοχική Θεσσαλονίκη, Άρθουρ Καρλ Μάισνερ, τον Απρίλιο του 1957, έως σήμερα έχει χυθεί πολύ μελάνη γύρω από την πολύκροτη υπόθεση Merten και κυρίως για τις σχέσεις του Merten με μέλη της κυβέρνησης της ΕΡΕ και προσωπικά με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σύγχρονο με τα γεγονότα ήταν το άρθρο του περιοδικού Spiegel το 1960, που επιγραφόταν ο θείος του Κωνσταντίνος, ή Onkel Konstantin, και αποκάλυπτε ενδιαφέρουσες πτυχές του κατηγοριοτηρίου σε βάρος του Merten, αλλά και του προκατόχου του στην ίδια θέση, διδάκτορα επίσης της νομικής, Καρλ Μάρμπαχ. Το τελευταίο στη σειρά άρθρο, μόλις το 2015, ανήκει στο Rainer Burger και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung υπό τον τίτλο
ο μύθος ή το παραμύθι, θα μπορούσε να το μεταφράσει κανείς, του Max Merten, «Das Märchen des Max Merten», με την ακροτελεύτια παράγραφο να αναφέρεται στις αξιώσεις της ελληνικής πλευράς και τις πολεμικές επανορθώσεις, παρακολουθώντας τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις συγκυρίας. Στο μεσοδιάστημα γυρίστηκαν πολλά επεισόδια με επίκεντρο πλέον τον κρυμμένο θησαυρό Μέρτεν, στα οποία συμμετείχε και το ελληνικό δημόσιο ως νόμιμος δικαιούχος όσων υποστηριζόταν από κυνηγούς θησαυρών ότι θα ανεβρίσκονταν στα ανοιχτά του μεσσηνιακού κόλπου. Αν και νεκρός από τη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 1971, ο Μέρτεν εξακολουθεί ως σήμερα να στοιχειώνει τις ελληνογερμανικές σχέσεις, να τροφοδοτεί την ιστοριογραφία με διδακτορικές εργασίες και άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζει ένα αμφίβολα πρόσφατο του Heinz Richter, η προσέγγιση του οποίου στο γεγονοτολογικό κομμάτι είναι τουλάχιστον προβληματική, χρησιμοποιώντας ως πηγή μεταπολεμικές καταθέσεις, με λίγα λόγια προσωπικές απόψεις, το επιτετραμένο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Ερβετού Ρενέ Μπούρχαρτ. Η άκρητη υιοθέτησή τους οδήγησε τον συγγραφέα στην παραδοχή πως, ανοίγω εισαγωγικά, είναι γνωστό ότι ο Μέρτεν προσπαθούσε συνεχώς να διασώσει Εβραίους, στο βαθμό που αυτό δεν θα απειλούσε ευθέως τον ίδιο, ότι έκανε το ανθρωπίνως δυνατό να προστατεύσει τους Εβραίους Θεσσαλονίκης, κλείνουν τα εισαγωγικά, ότι μετέφερε πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των διώξεων στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και μάλιστα, παραβιάζοντας τις διαταγές των απεσταλμένων του Άιχμαν, τροφοδοτούσε με τρόφιμα τους εγκλήστους του γκέτο Βαρόνοχης. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εξοραϊστεί αρχικά ο ρόλος του Μέρτεν για να παρουσιαστεί στη συνέχεια ο ίδιος αμέτωχος των εγκλημάτων αλλά και εξυλαστήριο θύμα των μεταπολεμικών διευθετήσεων ώστε να συνδεθεί η προνομιακή μεταπολεμική μεταχείρισή του με τη συμβολή του, υπό μία έννοια, στον συμμαχικό αγώνα κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Θεσσαλονίκη. Μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο, έρχεται σε σύγκρουση με τη στριμπική πλειοψηφία των πρωτογενών πηγών που υποδεικνύουν την πρωταγωνιστική παρουσία του σε πολλά ζητήματα του κατοχικού βίου της πόλης και τις καταλυτικές παρεμβάσεις του για τη διαρπαγή των εβραϊκών περιουσιών. Επιστρέφοντας στη Γερμανία στην ουσία ως ελεύθερος πολίτης μετά από την απελευθέρωσή του από τις ελληνικές φυλακές, ο Μέρτεν προσέφυγε στις πολιτικές διασυνδέσεις του, επιστράτευσε τις ομάδες άσκησης πίεσης εντός της γερμανικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των συλλόγων βετεράνων, εκμεταλλεύτηκε τον τύπο και εξαπέλυσε ένα διμέτωπο πόλεμο εναντίον της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης της Βόνης, με την εκτόξευση και λάσπη στον ανεμιστήρα, όπως άλλωστε είχαν πράξει σε ανάλογες περιπτώσεις και άλλοι αξιωματικοί πριν από αυτόν. Εξίσου ενδιαφέρον παρασκήνιο που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από σενάριο κινηματογραφικές ταινίας, συνόδευσε τη μεταπολεμική διαδρομή του Αλόις Μπρούνερ, του εταίρου κέριου γραναζιού του μηχανισμού εξόντωσης των Θεσσαλονικαίων Εβραίων, που μοιράστηκε με τον Μέρτεν δικαίως τον χαρακτηρισμό του σφαγέα της Θεσσαλονίκης. Ο γεννημένος του 1912 σε ένα χωριό της Αυστρίας Μπρούνερ, συμμετείχε από τα 19 του στο Αυστριακό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα και στις παράνομες οργανώσεις που οραματίζονταν την ένωση της χώρας του με τη Γερμανία, γεγονός που τον οδήγησε στην αναζήτηση καταφύγιου στην Γερμανία μέχρι το 1938. Έκτοτε επέστρεψε στην Αυστρία ως ο άνθρωπος του Άιχμαν, φροντίζοντας να καταστήσει αρχικά τη Βιέννη καθαρή από τους Εβραίους και στη συνέχεια όλο τον Αυστριακό χώρο. Στις 6 Φεβρουαρίου 1943, συνοδεία του Ντίτερ Βισλιτσένη έφτασε στη Θεσσαλονίκη με εντολή του Άιχμαν και συγκρότησε το ειδικό τμήμα της Αστυνομίας Ασφαλείας για τα Εβραϊκά Ζητήματα Θεσσαλονίκης Αιγαίου. Με την αγαστή συνεργασία του Μέρτεν, περνώντας ώρες στο γραφείο του για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων της εκτόπισης, οι δυο τους κατέστησαν μέσα σε 6 μήνες με τη σειρά της τη Θεσσαλονίκη καθαρή από τους Εβραίους.
Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Μπρούνερ συνέβαλε τα μέγιστα στην εξόντωση μέχρι και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή του πολέμου των Εβραίων του Παρισιού και της Μπρατισλάβας. Αφού πέρασε το κρίσιμο μεταπολεμικό διάστημα κρυπτόμενος και αποκρύπτοντας την πραγματική ταυτότητά του, εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια τη γραφειοκρατική αντίληψη με την οποία προσέγγισαν την περίπτωσή του οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία και στην Αυστρία, αλλά και την απροθυμία των Αμερικανικών αρχών να συμβάλλουν στη σύλληψη και την τιμωρία του. Αντίθετα, οι Αμερικανοί, στην ανάδυση του ψυχρού πολέμου, στρατολόγησαν τον Μπρούνερ στην οργάνωση Γκέλεν, αναθέτοντάς του τον τομέα της Μέσης Ανατολής. Με ορμητήριο πλέον τη Δαμασκό της Συρίας, άρχισε να οργώνει από τις αρχές της δεκαετίας του 50 όλη τη Μέση Ανατολή, πουλώντας όπλα και ναρκωτικά, αλλά και τις υπηρεσίες του στις Συριακές Μυστικές Υπηρεσίες. Ο άνθρωπος που κατά τη διάρκεια του πολέμου έστειλε στο θάνατο περίπου 128.000 ανθρώπους και το 1945 το όνομά του φιγουράριζε στη 13η θέση στη λίστα των καταζητούμενων εγκληματιών πολέμου, μετατράπηκε εύνης σε άνθρωπο σκιά, κατά άλλους σε θρύλο, πριν κατά πάσα πιθανότητα αφήσει σε βαθιά γεράματα την τελευταία του πνοή στη Δαμασκό ή κάπου στη Λατινική Αμερική. Μέχρι τότε είχε επιζήσει από δύο δολοφονικές απόπειρες της Μοσάντ, είχε επικηρυχτεί από τις αγγελικές αρχές της κολονίας με το ποσό των 500.000 μάρκων και το 1990 η Ιντερπόλ εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, αρκέστηκε επισήμως να υπενθυμίσει την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή το 1959 για να δικαιολογήσει την απουσία της από τον κατάλογο των χωρών που ζητούσαν την έκδοσή του από τη Συριακή κυβέρνηση. Δίπλα στα δύο πιο προβεβλημένα ονόματα του σώματος των γερμανικών αρχών κατοχής στη δίκη Θεσσαλονίκης Αιγαίου, θα μπορούσε κανείς να προσθέσει αρκετούς αξιωματικούς που σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους άφησαν τα ίχνη τους μόνο σε προανακριτικά έγγραφα, με συνέπεια τα ονόματά τους να παραμένουν κλειδωμένα στα συρτάρια των γερμανικών εισαγγελικών αρχών που ανέλαβαν να συνεχίσουν το έργο του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκλημάτων Πολέμου. Τα τελευταία χρόνια η διάσωση και η διάθεση στην έρευνα σημαντικού πρωτογενούς υλικού από τα ειδικά δικαστήρια δοσιλόγων έχει συντελέσει στη συμπλήρωση σημαντικών γνωστικών κενών για την κατοχική Θεσσαλονίκη. Αλλά η εικόνα για τους κατακτητές εξακολουθεί να παραμένει θολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αναφορές στους Γερμανούς να κινούνται στη σφαίρα του γενικού, αδυνατώντας ακόμη και σήμερα οι ερευνητές να προσδώσουν εναργέστερα σάρκα και οστά στα πρόσωπα, αλλά και στις δομές του κατοχικού στρατού, ώστε να καταστήσουν τα μεγέθη πιο προσιτά και οικεία, να προσωποποιήσουν με άλλα λόγια τα ιστορικά υποκείμενα και να σκιαγραφίσουν με πιο έντονα χρώματα στο κατοχικό κάδρο τις φιγούρες των κατακτητών. Οι προαναφερόμενες δυσχέρειες δεν είναι ασφαλώς άσχετες με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στην αναστολή των ποινικών διώξεων από τα ελληνικά δικαστήρια των αδικημάτων που εντάσσονταν στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και τη συνεπακόλουθη παράδοση των σχετικών δικογραφιών στις δικαστικές αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με την προϋπόθεση της συνέχισης των ποινικών διαδικασιών από τα αρμόδια αλλοδαπά δικαστήρια. Μέχρι το 1956 η Ελλάδα είχε παραδώσει 167 δικογραφίες με κατηγορίες εναντίον 641 Γερμανών υπηκόων, λαμβάνοντας τα εύσημα από γερμανικής πλευράς για την αυτοσυγκράτηση που είχε ως τότε επιδείξει σε σύγκριση με άλλες χώρες, γεγονός που είχε οδηγήσει στην εκδίκαση μόνο 15 δικών από τις συνολικά 900 και στην εκτέλεση 3 θανατικών καταδικών, όταν μεταξύ 1950-53 το σύνολο των καταδικαστέτων απολύθηκαν από τις ελληνικές φυλακές. Η διασύνδεση της σύναψης του γνωστού δανείου των 200 εκατομμυρίων μάρκων από την κυβέρνηση Καραμαλή με τη ρητή δέσμευση για την οριστική εκαθάριση του προβλήματος των εγκληματιών πολέμων που οδήγησε στην ψήφιση του, το 1959 του αναγκαστικού νόμου 3933 φωτογραφικού για την απελευθέρωση του Μέρτεν,
περί αναστολής διώξεων εγκληματιών πολέμου αποτέλεσε μια ακόμα πράξη πριν από το οριστικό τέλος. Τους τίτλους τέλους έβαλαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, εδράζοντας την απόφασή τους σε μια σειρά επιχειρημάτων. Από την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 1965, μετά την οποία τα αδικήματα παραγράφονταν, μέχρι τις παραλήψεις, τα κενά και τις ελλείψεις αποδεικτικών στοιχείων που συνόδευσαν την αποστολή του ελληνικού προνακριτικού υλικού στη Γερμανία, αλλά και την νομιμοποίηση της προσφυγής σε αντίπεινα με βάση το προπολεμικό ελλιπές διεθνές δίκαιο. Η μία και μόνη δίκη που διεξήχθη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα κατά Ελλήνων αμάχων, οδηγώντας και αυτή σε αθωωτική απόφαση, αποδείκνυε πως για τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές είχαν παρελάσει πολλά πρώην στελέχη της Wehrmacht και των SS με σκοπό να διεκπεριωθεί το τυπικό γραφειοκρατικό σκέλος για να προστατευτούν με την οριστική πάυση των διώξεών τους. Ο διευθυντής του πρώτου γραφείου της μυστικής αστυνομίας στρατού Geheimfeld Polizei στην Θεσσαλονίκη, Paul Hertel, αρμόδιος για τη συλλογή πληροφοριών, την καταπολέμηση των ανταρτών, των δολιοφθορών και της κατασκοπίας, είχε από αυτή την άποψη την τιμητική του, καθώς ο προανακριτικός φάκελός του ήταν μεγάλος και πλούσιος σε μαρτυρικές καταθέσεις. Καταθέσεις συναδέλφων αξιωματικών και στρατιωτών του, καθώς και Ελλήνων κρατουμένων σε φυλακές και κρατητήρια της κατοχικής Θεσσαλονίκης, συνέκλυναν στην περιγραφή μιας σαδιστικής προσωπικότητας που μετερχόταν βάρβαρες μεθόδους για να αποσπάσει ομολογίας από τους κρατούμενούς του. Συχνά μετέβαινε με άντρες της μυστικής αστυνομίας στρατού στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Παύλος Μελάς και στις φυλακές Επταπυργίου για να παραλάβει κρατουμένους ομήρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα οδηγούνταν για εκτέλεση σε αντίπεινα αντιστασιακών ενεργειών. Στην αστυνομία, ο Χερτέλ από το 1925 τραυματίστηκε στην Γιουγκοσλαβία και στην περιοχή του Μονάχου συνελήφθη και ανακρίθηκε από τους Αμερικανούς. Τον Απρίλιο του 1948 απολύθηκε από τις φυλακές του Μέσμπουργκ-Ντάχαου και παρέμεινε στο Άουγσμπουργκ, όπου και πέρασε από τη διαδικασία της αποναζιστικοποίησης. Στη συνέχεια αναμίχθηκε και αυτός με την πολιτική και μέσα στη δεκαετία του 1950 επέστρεψε στο επάγγελμα που είχε ασκήσει χρόνια με επιτυχία, αναλαμβάνοντας αστυνομικός διευθυντής στο Μέλιχστατ της Βαβαρίας. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1958 ο Χέρτελ κλήθηκε από τις αγγελικές αρχές και έδωσε δύο ένορκες καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διακρύβωση των σε βάρος του κατηγοριών για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα. Εκφράζοντας την έκπληξή του που είχε βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση μετά την παρέλευση ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος μετά το τέλος του πολέμου, ήταν για τον ίδιο σχεδόν αδύνατο να θυμηθεί ονόματα θυμάτων του και πράξεις που το αποδίδονταν. Αντιθέτως, η μνήμη του επανερχόταν ως για μαγείας όταν χρειαζόταν να μνημονεύσει τις ακόμα σκληρότερες μεθόδους που Έλληνες δεσμοφύλακες και γενικά η διοίκηση των φυλακών στη Θεσσαλονίκη μετέρχονταν κατά την ανάκριση κρατουμένων, όπως και την εγκληματική δράση των ταγμάτων ασφαλείας εντός της πόλης. Αρνούμενος όλες τις κατηγορίες, επιχειρηματολόγησε για τελευταία φορά αναφορικά με την αθωότητά του. Εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη από τους τελευταίους τον Οκτώβριο του 1944. Οι υπόλοιπες γερμανικές υπηρεσίες είχαν αποχωρήσει μια εβδομάδα νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική αντίσταση δεν μας προξένησε καμιά απώλεια. Αν είχα διαπράξεις αποδιδόμενες σε βάρος μου κατηγορίες για κακοποίηση κρατουμένων, τότε σίγουρα οι Έλληνες δεν θα μας είχαν αφήσει να φύγουμε. Ήμασταν μόνο 7 άντρες. Χωρίς να είναι γνωστή η αντίδραση των εισαγγελικών αρχών στο άκουσμα αυτών των θέσεων, εκ του αποτελέσματος εικάζεται πως η ασθενής μνήμη, η ενοχοποίηση των θυμάτων και οι δεκάδες αποκαλυπτικές καταθέσεις δεν ήταν ικανά στοιχεία για να οδηγήσουν την υπόθεση στο ακροατήριο. Άλλωστε, οι εκτελέσεις αμάχων σε αντίπεινα για τη δράση των ανταρτών είχε ήδη κριθεί από τα μεταπολεμικά δικαστήρια σε βάρος των αντιστασιακών κινημάτων στα Βαλκάνια. Τι περιεχόμενο αποδίδεται στους χρησιμοποιούμενους τότε όρους άμαχοι και συμμορίτες?
Στον όρο άμαχοι περιλαμβάναμε το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, όσους δηλαδή τηρούσαν ουδέτερη στάση, με τους οποίους δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση. Υπό τον όρο Παρτιζάνι εννοούσαμε όσους με πολιτική περιβολή και τα όπλα στα χέρια πολεμούσαν εναντίον μας. Συμμορίτες ήταν ένας άλλος αποφαντικός χαρακτηρισμός για τους Παρτιζάνους. Με αυτά τα λόγια, πρώην μέλος της πρώτης ιεραρχίας ορεινών καταδρομών απάντησε στην ερώτηση των εισαγγελικών αρχών του Μονάχου για τη δράση της μονάδας και των ανωτέρων του στην Ελλάδα, που αιματοκύλησαν την Ήπειρο από το καλοκαίρι του 1943. Παρά τα αυτά, οι μακελάριδες του πολέμου βρέθηκαν με τα πολεμικά στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης, καθώς το Αμερικανικό Δικαστήριο της Νιρεμβέργης, που δίκασε τους κατηγορούμενους της λεγόμενης υπόθεσης 7, από τους 12 οι 7 στρατιωτικοί διοικητές Νοτιοανατολικής Ευρώπης είχαν υπηρετήσει στην Ελλάδα, κατέληξε σε ακριβώς αντίθετη απόφαση από αυτή της κυρίας δίκης της Νιρεμβέργης. Δεν δέχτηκε με άλλα λόγια τη θέση των κατηγόρων ότι ο πόλεμος εναντίον της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας ήταν ένας επιθετικός πόλεμος και επομένως οι δυνάμεις κατοχής δεν καλύπτονταν από το διεθνές δίκαιο, θεωρώντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν διαχώριζε μια δύναμη κατοχής σε νόμιμη και μη νόμιμη. Επιπλέον, δεν αναγνώρισε στους αντάρτες την ιδιότητα του εμπολέμου, καταλήγοντας την απόφαση ότι δρούσαν εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίσει απέναντία στις δυνάμεις κατοχής το δικαίωμα της προσφυγής σε αντίπεινα, συμπεριλαμβανομένης και της εκτέλεσης ομήρων, ως μέσου άμυνας για να εξαναγκάσουν τον παράνομο εχθρό να τηρήσει το διεθνές δίκαιο. Ο συνταγματάρχης Βίλχεμ Λίστ είχε εισβάλει με τη 12η στρατιά του στην Ελλάδα και από τον Ιούνιο του 1941 βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ως στρατιωτικός διοικητής Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να μετατεθεί το 1942 στον Ανατολικό Μέτωπο ως διοικητής της ομάδας στρατιών Α. Στην απολογία του ενώπιον του Αμερικανικού Δικαστηρίου υποστήριξε ότι είχαν επιτελέσει ως στρατιωτικοί απλώς το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα τους, ενώ τα όποια μέτρα τα οποία είχαν αναγκαστεί να λάβουν ήταν νόμιμα και στρατιωτικά αναγκαία. Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει μάλιστα ότι είχαν πολεμήσει εναντίον του ίδιου εχθρού που καλούταν πλέον να αντιμετωπίσει η Δυτική Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου, δηλαδή του κομμουνισμού. Συμπλήρωνε. Επιτελέσαμε με τέτοιο τρόπο το στρατιωτικό μας καθήκον απέναντι στην πατρίδα μας στη Γερμανία, όπως το κάναμε για δεκαετίες. Και θα έπρεπε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός πολέμου, ο οποίος διεξαγόταν με όλους τις μεθόδους ενός πολέμου των συμμοριών, έναν πόλεμο τον οποίο ο κάθε στρατιώτης και μάλιστα ο Γερμανός στρατιώτης αποστρεφόταν. Εάν αναγκαστήκαμε να λάβουμε σκληρά μέτρα, τότε η ευθύνη βαραίνει εκείνους, οι οποίοι ξεκίνησαν και συνέχισαν αυτόν τον πόλεμο, εκείνους οι οποίοι διεύθυναν αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στα Βαλκάνια, ύπουλα και απάνθρωπα. Επιδιώκαμε μόνο να ειρηνεύσουμε τη χώρα. Δεν έχουμε επομένως καμία σχέση με πράξεις τρομοκράτησης και εξόντωσης. Σε αυτό το γιγαντιαίο πόλεμο, ο οποίος συντάραξε τον κόσμο και σε σχέση με τον οποίο όσα συνέβησαν στα Βαλκάνια δεν συνιστούσαν παρά μόνο ένα μικρό τμήμα του, πράξαμε μόνο ό,τι θεωρήσαμε στρατιωτικά αναγκαία και δικαιολογημένο. Δεν είμαστε εγκληματίες. Τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε γενικές γραμμές τις ίδιες δυνάμεις, οι οποίες τώρα έχουν εγκαθιδρύσει στα Βαλκάνια ένα δικτατορικό καθεστώς και οι οποίες επιδιώκουν να το επεκτείνουν και στην Ευρώπη. Τις δυνάμεις οι οποίες κρατούν τον κόσμο σε αγωνία, τις δυνάμεις εναντίον των οποίων σήμερα αγωνίζεται η Δύση. Θα αντιμετωπίσουμε με ηρεμία την απόφαση του δικαστηρίου. Εάν η απόφαση είναι καταδικαστική, θα την υπομείνουμε ως στρατιώτες για την Deus Wehrmacht, ως στρατηγοί για τους δικούς μας γενναίους στρατιώτες, ως Γερμανοί για το λαό μας. Ο ψυχρός πόλεμος αποτέλεσε το άλοθη για την αιτιολόγηση αποτρόπιων πράξεων, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, από την πλευρά των θητών, αλλά ταυτόχρονα πρόσφερε ένα από τους νομιμοποιητικούς λόγους για τη γρήγορη επανένταξη στο μεταπολεμικό κράτος, όσων είχαν βρεθεί στις φυλακές με τις παραπάνω κατηγορίες. Ο Λίστ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη χωρίς δικαίωμα χάριτος. Αποφυλακίστηκε το 1952 από τις γνωστές φυλακές του Λάντσμπεργκ, αν και η ποινή του παρέμενε και μετά την αμνηστία του Τζον Μακλόι
του Αμερικανού Κομισάριου στη Γερμανία στις 31 Ιανουαρίου 1951. Στο πλαίσιο αυτό δεν προξενεί λοιπόν εντύπωση το γεγονός πως για τη δολοφονία περίπου 2.500 αμάχων σε όλη τη γερμανοκρατούμενη Μακεδονία και τις εκτελέσεις περίπου 600 ομήρων που έλαβαν χώρα ως επιτοπλίστων εντός και περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, δεν λογοδότησε κανείς ενώπιον της ελληνικής και στη συνέχεια γερμανικής δικαιοσύνης. Η πολιτική κατάσταση έχει σαφώς επιδεινωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών επιδείχθηκε η ανάλογη σκληρότητα για να επιτευχθεί η επιθυμητή τρομοκράτηση του πληθυσμού. Από τις 488 έως τώρα εκτελέσεις, οι 442 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα αναφοράς. 10 άτομα απαγχωνίστηκαν. 4 καταδικάστηκαν από στρατοδικείο και εκτελέστηκαν. 3 χωριά πυρπολήθηκαν γιατί οι επαναστάτες τα χρησιμοποιούσαν ως βάσεις ανεφοδιασμού. Από τους συνολικά 164 κρατουμένους στρατοπέδους συγκέντρωσης, οι 68 συνελήφθησαν μέσα στο τρέχοντα μήνα. Για τον πρώτο στρατιωτικό διοικητή Θεσσαλονίκης Αιγαίου, αντιστράτηγο Κουρτ Φον Κρένσκι, Ιούνιος 1941-Δεκέμβριος 1942, οι παρατηθέμενοι αριθμοί δεν εξέφραζαν τίποτε άλλο παρά την αποφασιστικότητα του στρατού να επαναφέρει την ηρεμία και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στη ζώνη κατοχής με κάθε κόστος σε ανθρώπινες ζωές, οι οποίες, άλλωστε, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, δεν άξιζαν όταν επρόκειτο για τις κατεχόμενες χώρες της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ο πόλεμος διεξαγόταν για την κυριαρχία του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα οι στρατιώτες καλούνταν να γίνουν κομιστές του εθνικοσοσιαλιστικού μηνύματος από ποια θέση και όπου και αν υπηρετούσαν. Εάν η τύχη τους είχε φέρει στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή με το ανατολικό μέτωπο, θα είχαν σίγουρα την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, τα τοπία, τα μνημεία, το φως, να περάσουν μερικές ανέμελες στιγμές, να αποδράσουν στιγμιαία από την πραγματικότητα, μέχρι τη στιγμή που θα επέστρεφαν πίσω στην καθημερινότητα του πολέμου για να εκτελέσουν τις διαταγές των ανωτέρων τους. Έπραταν απλώς το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα με ήσυχη τη συνείδηση, συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης. Θα σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι έχω καταναλώσει το χρόνο, κάποιες φωτογραφίες όχι από την απόδραση από τον πόλεμο, αλλά κάποιες φωτογραφίες του πολέμου. Προέρχονται από μια ιδιωτική συλλογή ενός Γερμανού αξιωματικού των SS που ήρθε στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 1943 και μέχρι σήμερα η ιδιωτική αυτή συλλογή απόκειται στα στρατιωτικά αρχεία της πόλης του Φράιμπουργκ. Είναι η γνωστή φωτογραφία η οποία διακινείται και αρκετοί από εσάς την έχετε δει στην Ελλάδα από εκτέλεση. Η πείνα, ο μεγάλος λοιμός του 41-42, για την οποία δεν έχουμε φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες. Και εδώ ξεκινάει μια συλλογή, μια σειρά φωτογραφιών από γερμανικές εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο μακεδονικό χώρο την περίοδο 1943-44. Οι στρατιώτες είναι στρατιώτες της 7ης μεραρχίας γραναδιέρων αστυνομίας των SS, που ήρθαν από το ανατολικό μέτωπο στην Ελλάδα εν ώψη της ιταλικής ηθικολόγησης. Άρα έχουμε φωτογραφίες πλέον από τον πόλεμο και όχι φωτογραφίες απόδρασης από τον ίδιο τον πόλεμο. Κάποιες επιχειρήσεις, και βλέπετε εδώ τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρκτικών ποιμάτων, κάπου στη Μακεδονία. Μια από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες, την οποία χρησιμοποίησα και ως εξώφυλλο στο βιβλίο για το αίμα των αθώων, για τα γερμανικά αντίπεινα στο μακεδονικό χώρο, είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο συνέβαινε στις κατοικημένες περιοχές από το 1943 και μετά, με την έλευση των Γερμανών. Εκείνοι που έμεναν ήταν μόνο ηλικιωμένοι. Ίσως τον Ιανουάριο του 1944, στο Βόρα, δηλαδή στο Καϊμακτσαλάν, σύλληψη αντάρτη, φερόμενο ως αντάρτη, η ίδια σύλληψη, σωματική έρευνα. Ο δεξιά αξιωματικός είναι ο Καρλ Σίμερς, υπεύθυνος για την καταστροφή και τις μαζικές δολοφονίες στην Κλεισούρα τον Απρίλιο του 1944 και στο δίστομο τον Ιούνιο του 1944. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στη Γερμανία.
Βλέπετε αυτό το οποίο συναντούσαν καθημερινά οι Γερμανοί στρατιώτες στην Ελλάδα, όταν επιχειρούσαν να φύγουν από την ασφάλεια της πόλης, της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, ναρκοθετημένοι δρόμοι, αντάρτες να τους περιμένουν. Μια τελετή στο κέντρο της Κοζάνης, όσοι ουσιαστικά έχετε επισκεφτεί την Κοζάνη θα έχετε αναγνωρίσει την κεντρική πλατεία, απέναντι είναι οι κολόνες του κτηρίου νομίζω μιας τράπεζας, αν δεν κάνω λάθος. Ναρκοθετημένοι δρόμοι. Η καθαριστική επιχείρηση στο Καϊμαξαλάν τον Ιανουάριο του 1944. Αυτό που οι Γερμανοί έβλεπαν συνήθως στις κατοικημένες περιοχές, στα χωριά, συνθήματα υπέρ του Ελλάς και της ΕΠΟΝ. Η καταστροφή μιας κατοικημένης περιοχής ή ενός πυμνοστασίου. Καταστροφές κατοικημένων περιοχών που δεν έχουμε φωτογραφίες. Τελετή ενταφιασμού ενός Γερμανού στρατιώτη στο νεκροταφείο της Κοζάνης επίσης, σχεδιασμός καθαριστικών επιχειρήσεων, τραυματισμός Γερμανού στρατιώτη, ο διοικητής επισκέπτεται στρατιώτης του στο νοσοκομείο της Κοζάνης, η καθημερινότητα του πολέμου, τα παιδιά του Καρλ Ζήμες που πρωτοστάτησαν σε θηριωδίες εις βάρος αμάχων στην Ελλάδα παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο της Κοζάνης με τη χαρακτηριστική σημαία των SS, τη μαύρη σημαία στο βάθος. Φωτογραφία από επιθεώρηση ελληνικών ταγμάτων ασφαλείας στην Αθήνα, υποθέτω το 1944. Επίσης μια άλλη φωτογραφία από τάγματα ασφαλεία. Έλληνες συνεργάτες, ένοπλοι συνεργάτες των κατακτητών ξεκουράζονται μάλλον μετά το τέλος μιας γερμανικής εκαθαριστικής επιχείρησης. Αυτή τη φωτογραφία που έχετε δείξει κι εσείς, που προέρχεται προφανώς από ερασιτεχνική λήψη. Μια φωτογραφία από τη γερμανική προπαγάνδα, το τμήμα ενός, ένα εξαιρετικό τμήμα, εξαιρετικό μεσαγωγικά, γιατί είναι εξαιρετική περίπτωση. Είναι το μόνο γερμανοντημένο τμήμα στην κατεχόμενη Ελλάδα, το τμήμα του απόταχτου αντισταγματάρχη Γεωργίου Πούλου, που αιματοκύλησε μαζί με τους Γερμανούς τη Μακεδονία την περίοδο 43-44. Υγειονομικές εξετάσεις, μάλλον στην Κρύα Βρύση. Και ο τάφος ενός γερμανοντημένου άντρα του Πούλου, ο οποίος έπεσε με τιμή και δόξα πολεμώντας εναντίον των κομμουνιστών του Ιαμελάς. Πάλι φωτογραφία από ένα τμήμα προπαγάνδας του γερμανικού στρατού, ουσιαστικά στρατολόγηση νέων στρατιωτών από ένα χωριό κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Και εδώ είναι ουσιαστικά οι κατάλογοι που συντάχθηκαν από το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου με τα πολεμικά και στη συνέχεια στάλθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από τις γερμανικές αγγελικές αρχές κατάλογοι ονομάτων, όπως βλέπετε, και στη συνέχεια οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, οι οποίοι πράγματι κατάλογοι ήταν προβληματικοί, όχι μόνο εξαιτίας έλλειψης στοιχείων και εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές φορές τα ονόματα των γερμανών αξιωματικών στρατιωτών αναγράφονταν λάθος, με αποτέλεσμα οι γερμανικές αγγελικές αρχές να χρειάζονται να ταυτοποιήσουν και τα ονόματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.